Συνολικά 7 είναι τα κρούσματα κορονοϊού στη Μεσάρα, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή, με τους δημότες να παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Φέστου, διαπιστώθηκε και ένας δεύτερος μικρός πυρήνας σε χωριό, μία μητέρα με το γιο της, με τον Γρηγόρη Νικολιδάκη, να κάνει λόγο για μικρούς πυρήνας, οι οποίοι είναι αντιμετωπίσιμοι. Ναι, ένα μικρό πυρήνα, δύο άτομα σε ένα χωριό. Σε ένα άλλο χωριό που δεν έχει καμιά σχέση με τα άτομα που πρωτοεμφανιστήκανε. Είναι μάνα και γιος. Ναι, είναι θετική, φυσικά. Είναι στα 7 άτομα που αναφέρομαι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να τηρούμε απόλυτα τα μέτρα ασφάλειας, όποια και να είναι τα αποτελέσματα. Ακόμα και όλοι να βγουν αρνητικοί αύριο, αυτό δεν πάει να πει τίποτα. Είναι κάτι το οποίο το διερευνούμε και αναμένουμε τα αποτελέσματα της σημερινής δειγματοληψίας για να δούμε τη διασπορά στην κοινότητα και ποιο είναι το επόμενο βήμα μας. Στην περιοχή μετέβη το πρωί μετά από αίτημα του Δημάρχου Φεστού κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ, η οποία προχώρησε στη λήψη δεκάδων δειγμάτων, εξετάζοντας όλες τις επαφές που είχαν οι δύο αντιδήμαρχοι που βρέθηκαν θετικοί στον ιό, με δημοτικούς παράγοντες και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου. Έχουμε τις τελευταίες δύο μέρες 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα οποία σχετίζονται με τις υγειονομικές δομές. Έχουν καταγραφεί και επιπλέον στις πύλες εισόδου. Ενημέρωση επίσημη θα έχουμε από την πολιτική προστασία. Θα μεταβώ στην Μεσαρά αμέσως μετά. Έχει κλιμάκιο το ΕΟΔΗ, κινητή ομάδα διενεργή δειγματοληψία. Συνεχίζουμε την ιχνηλάτηση, η οποία ξεκίνησε από εχθές το πρωί Κυριακή στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, με τις πιο στενές επαφές να προσέρχονται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, όπου τα δείγματα τα οποία αναλύθηκαν είναι αρνητικά. Συνεχίζουμε όμως την ιχνηλάτηση στην περιοχή και η κινητή ομάδα, το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, αυτή τη στιγμή διενεργεί δειγματοληψίες και θα αναμένουμε τα αποτελέσματα. Πάντως, τα χθεσινά 18 δείγματα που είχαν ληφθεί βρέθηκαν αρνητικά. Γεγονός που προκάλεσε ανακούφιση στη Δημοτική Αρχή, η οποία αναμένει αύριο τα αποτελέσματα των σημερινών ελέγχων. Ο εχθρός είναι ύπουλος και αόρατος. Δεν χρειάζεται εφησυχασμός, δήλωσε ο Δήμαρχος Φεστού. Σήμερα συνεχίσανε, κάναν ακόμα κάποιοι υπάλληλοι εξετάσεις που είχαν επαφή με τους αντιδημάρχους, όχι τόσο συχνή. Σας είπα, αν τυχόν και τα σημερινά αποτελέσματα βγούνε αρνητικά, μπορούμε να μιλούμε σε ένα ποσοστό 90% και πλέον ότι μέσα στο χώρο του Δημαρχείου δεν υπάρχει πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη μονάδα κορονοϊού του Παγνή νοσηλεύονται δύο άτομα που ήταν θετικοί στον ιό, ενώ άλλα δύο άτομα που είναι θετικά στον κορονοϊό νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής του Παγνή. Και έχουμε και δύο θετικά στην περιοχή των Χανίων, όπου δεν χρήζουν νοσηλείας, παραμένουν κατοίκων σε επικοινωνία με τους γιατρούς. Δεν έχουμε μια ιδιαίτερη αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες μέρες στους υπόλοιπους νομούς. Αυτή τη στιγμή εστιάζουμε στη Μεσαρά, όπου έχουμε έναν αριθμό δειγμάτων που μας οδηγεί σε μια ευρύτερη ιχνηλάτηση της περιοχής. Ήταν αναμενόμενο, το περιμέναμε. Προσπαθούμε να θωρακιστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο ώστε να το αντιμετωπίσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη μονάδα COVID μεταφέρθηκε ένας 60χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στη πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου και ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, καθώς και δύο ασθενείς της πνευμονολογικής κλινικής, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη μονάδα COVID καθαρά για προληπτικούς λόγους, όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάμε να παρακολουθήσουμε τη δήλωση αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος νωρίς το απόγευμα αναφορικά με τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση στη μάχη κατά του κορονοϊού, η δήλωση της κυρίας Αριστέας Πελώνη. Σε ό,τι αφορά τα χερσαία σύνορα, από τις 17 Οκτώου καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αρνητικού τεστ μοριακού ελέγχου για όλους τους εισερχόμενους από τα χερσαία σύνορα. Το τεστ θα πρέπει επίσης να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδο στην Ελλάδα. Η υποχρέωση προσκόμισης του συμπεριλαμβάνει επίσης τους Έλληνες πολίτες και τους έχοντες άδειες διαμονής. Το τεστ πρέπει να έχει διενεργηθεί στη χώρα προέλευσης και όχι στην Ελλάδα. Τέταρτον, από τις 16 Οκτώου μπαίνει πλαφόν στον επιτρεπόμενο αριθμό εισερχομένων από το συνοριακό φυλάκιο της Κακαβιάς. Συγκεκριμένα, από τις 16 Οκτώου θα επιτρέπεται η διέλευση 750 ατόμων την ημέρα. Πέμπτον,
αναστέλλεται σε ολόκληρη τη χώρα κάθε δημόσια εκδήλωση στην οποία οι συμμετέχοντες είναι όρθιοι, περιλαμβανομένων συναυλιών και παραστάσεων. Και έκτον, με βάση τα στοιχεία και το επιδημιολογικό φορτίο, αποφασίστηκε από τις 11 μέχρι τις 23 Οκτώβου η απαγόρευση λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 7 το πρωί στις εξής περιοχές. Στις περιφέρειες Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας και Κέρκυρας. Και στους δήμους Μυκόνου, Πάρου, Σαντορίνης, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου, Κο. Η απαγόρευση δύναται να επεκταθεί σε άλλες περιοχές ή και οριζόντια ανάλογα με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων.